Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε κύριε Ιερώνυμε. Σε αυτή την ιστορική ημέρα για τη Βιωτική Εκκλησία, μια ημέρα που λάμπει από χαρά, από αγαλίαση, αλλά και από συγκίνηση, αφενός μεν, διότι η Σεπτή Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος σας ανέδειξε Αρχιεπίσκοπο, αφετέρου δε διότι από σήμερα αποχωριζόμεθα. Εσείς πορεύεστε για να αναλάβετε το τιμόνι και να οδηγήσετε το νοητό πλοίο της Εκκλησίας σε ασφαλείς λιμένες. Εμείς μένουμε εδώ με τις άριστες αναμνήσεις. Αναμνήσεις μακαριότατε 40 ετών. Αλήθεια, όσα δεν συνέβησαν, όσα δεν σημάδεψαν μακαριότατε αυτή τη μακρόχρονη κοινή πορεία μας, αποχωριζόμεθα, είναι γεγονός. Θα θυμόμαστε για τον άνθρωπο. Θα θυμόμαστε τον ποιμενάρχη που πλημμυρίζει από άδολη και ανυπόκριτη αγάπη. Θα θυμόμαστε την προσφορά σας στον νέο άνθρωπο, στον μαθητή, στον σπουδαστή, στον φοιτητή, τον ηλικιωμένο, τον άρρωστο, τον φτωχό, των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Θα θυμόμαστε την απέραντη αγάπη σας για τα μοναστήρια, την οργάνωση των ενεργειών, τη δημιουργία ενορικών κέντρων, των κατασκηνώσεων, των συνεδριακών κέντρων, τα γυροκομεία, την ίδρυση των συνδέσμων αγάπης. Θα θυμόμαστε το μιλίχιο του χαρακτήρου σας, την ταπεινότητά σας, την διάκρισή σας, χαρίσματα που στολίζουν των μοναχών, γιατί μακαριότητε ζείτε σαν μοναχός. Αποχωριζόμεθα τον πνευματικό μας πατέρα, τον αδερφό, τον φίλο, δύσκολη ώρα, φορτισμένη από ποικίλα συναισθήματα. Μακαριότατε, η μακρόχρονη κοινή πορεία μας με δίδαξε πολλά. Πόσα να θυμηθώ και πόσα να καταγράψω. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα θελήσετε να συνεχίσω και αυτό από ταπείνωση. Προτού τελειώσω, θέλω μακαριότατε να σας ευχηθώ από καρδιάς. Ο Πανάγαθος Θεός να σας χαρίζει υγεία, δύναμη και φώτιση για να συνεχίσετε τη διακονία σας μέσα στην Εκκλησία από άλλο μετερίζει. Μακαριότατε, μη μας ξεχνάτε. Η Γαλιλαία από όπου μαζί ξεκινήσαμε σας περιμένει, έστω και για λίγο, για να ανασυντάξετε τις δυνάμεις σας και να συνεχίσετε έτσι το θεάρεστο αγώνα σας. Προσωπικά δεν σας αποχωρίζομαι. Έχετε σημαδέψει τη ζωή μου. Είναι δύσκολο να φύγει από το νου μου και την καρδιά μου η γαλήνια μορφή σας. Στα αυτιά μου θα αντιχούν πάντα τα λόγια σας. Λόγια πατέρα, αδελφού, φίλου. Λόγια αγάπης και καλοσύνης. Μακαριότατε, στεντορία τη φωνή αναφωνώ. Ιερωνύμου του μακαριωτάτου και θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ημών δε πατρός και ποιμενάρχου, πολλά τα έτη. Αξιώς!